κατάσταση στα απορρίμματα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Για δεκαετίες τώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν παρουσίασαν ποτέ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων. Μάλιστα τα τελευταία 15 χρόνια που το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα οξυμένο, υπήρξε μια στοχευμένη απραξία για να οδηγηθούμε στα σημερινά αδιέξοδα. Το αδιέξοδο με τη διαχείριση των απορριμμάτων και στην περιφέρεια Πελοπόννησου είναι στην ίδια κατάσταση. Είναι γνωστό από χρόνια. Και εδώ, όπως και σε όλη τη χώρα, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη και των άλλων δυνάμεων του Ευρωμονόδρομου, ΣΥΡΙΖΑ, Οικολόγους κλπ., σε περιφερειακό, πρώην ομαρχιακό και τοπικό επίπεδο διοίκησης, έστρωσαν το έδαφος για την παράδοση των απορριμμάτων, δηλαδή της διαχείρισης των απορριμμάτων στους ιδιώτες, στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ και χρόνια λέει ότι πρέπει να φτιαχτούν γιγάντιες εγκαταστάσεις ιδιωτικών συμφερόντων που θα διαχειρίζονται τα απορρίμματα. Το γνωρίζετε ότι εμείς εδώ και πολλά χρόνια τώρα αποκαλύπταμε αυτές τις μεθοδεύσεις, δηλαδή ότι θέλουν μέσα από τα αδιέξοδα που δημιουργούν να αναγκαστεί ο λαός να αποδεχτεί τους ομίλους που λιμένονται το χώρο των απορριμμάτων σαν σωτήρες, να δεχτεί να πληρώσει τα σκουπίδια ακριβότερα από το ψωμί του, ακόμη να δεχτεί ο κόσμος και μεθόδους διαχείρισης περιβαλλοντολογικά επιβλαβής, όπως είναι οι καύσεις των απορριμμάτων και άλλα παρόμοια που οι όμιλοι σχεδιάζουν και προπαγανδίζουν. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση που με τη συνένεση όλων των δυνάμεων του Ευρωμονόδρομου, αξιοποιώντας και τον Καλλικράτη, η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης προχωρούν τη διαχείριση, τη διαδικασία παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στα μεγάλα συμφέροντα με τη διαδικασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των γνωστών ΣΔΙΤ. Δηλαδή θα πληρώσει ο ελληνικός λαός για να φτιαχτούν αυτές οι πανάκριβες εγκαταστάσεις και θα ξαναπληρώσει ο κόσμος πανάκριβα τέλη για τα σκουπίδια. Αυτή είναι η διαδικασία των ΔΙΤ. Βέβαια στην πορεία για την διαχείριση αυτή την ολοκληρωμένη οπωσδήποτε θα υπάρξει ένα μεσοδιάστημα και θα πάρει αρκετό χρόνο ώστε να ολοκληρωθεί. Σε αυτό το διάστημα οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα προσωρινής, όπως λένε, διαχείρισης, σπαταλώντας τεράστια οικονομικά ποσά, εξαγοράζουν εξοπλισμούς, δημιουργούν εγκαταστάσεις, θα έλεγε κανείς, σχεδόν ολοκληρωμένης διαχείρισης, που όλα αυτά στο τέλος θα καταλήξουν πρίκα στους μεγαλοεργολάβους, στους μεγαλοεπιχειρηματίες, στα μεγάλα συμφέροντα που θα πάρουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γίνεται, να το πούμε καθαρά, ένα χοντρό οικονομικό πάρτι και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και πολύ προσωρινό. Θα έχει βάθος. Στην ίδια λογική κινείται και ο Δήμος της Τρίπολης, ο οποίος και αυτός φτιάχνει εγκαταστάσεις σε ενοικιασμένους χώρους μέσα στον αστικό ιστό της πόλης της Τρίπολης και προετοιμάζει το έδαφος για αυξήσεις του 20 με 30% και βλέπουμε παραπέρα. Η κατάσταση σε όλο το Δήμο της Τρίπολης και τους πρώην καποδιστριακούς δήμους και τις πρώην κοινότητες είναι απαράδεκτη. Θα τη χαρακτηρίζαμε επιεικώς τραγική. Κάθε κάδος είναι και μια ανοιχτή χωματερή και εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι κάδοι ανακύκλωση. Όλα αυτά που συμβαίνουν αποτελούν μέρος της μεθόδευσης που έχει καλλιεργηθεί έτσι όλα αυτά τα χρόνια για να αποδεχθούν οι δημότες, οι εργαζόμενοι, τους ιδιώτες που θα διαχειριστούν, που θα κληθούν να διαχειριστούν τα απορρίμματα σαν σωτήρες. Σε αυτή τη μεθόδευση συνένοχες είναι όλες οι παρατάξεις και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Όλες οι παρατάξεις εκτός από τη λαϊκή συσπήρωση αποδέχονται την έλλειψη προσωπικού, αποδέχονται τις ελαστικές σχέσεις εργασίας στα δίμηνα, αποδέχονται τους εργολάβους στη διαχείριση των απορριμμάτων. Σήμερα, κάτω από την πίεση που έχει δημιουργηθεί από την αφόρητη κατάσταση, ο Καλλικρατικός Δήμος Τρίπολης, με ευθύνη της πλειοψηφίας και των μειοψηφιών, θα κατασκευάσει πανάκριβες μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κομποστοποίηση, κέντρο διαλογής, δεματοποιητές, μονάδες βαριάς περιβαλλοντικής όχλησης μέσα στο νοικιστικό ιστό της πόλης της Τρίπολης,
και μάλιστα σε ενοικιαζόμενους χώρους. Εδώ να πούμε ότι το πλήσιμο της κομματερής του πλατώματος απλά έφερε στην επιφάνεια το πρόβλημα 2-3 μήνες νωρίτερα. Το πρόβλημα θα ανέκυπται έτσι κι αλλιώς. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Λαϊκής Συσπήρωσης για τα συγκεκριμένα προβλήματα, θα αναφέρω τις μείζονες, γιατί είναι πάρα πολλές, διατυπωμένες πριν από χρόνια, επικαιροποιημένες. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί στον επιστημονικό τεχνικό χώρο της χώρας, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, μια ενιαία αντίληψη για το βέλτιστο συνδυασμό των μεθόδων διαχείρισης. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος σωστής διαχείρισης και μη βλαπτικής ή ελάχιστα βλαπτικής περιβαλλοντικά. Η θέση μας εν κατακλείδη είναι, ξεκινώντας από την πιο σπουδαία, ότι δεν πρέπει κανένας ιδιώτης να πάρει μέρος στη διαχείριση των απορριμμάτων σε κανένα απολύτως στάδιο. Μετά να χωροθετήσει άμεσα η κυβέρνηση νέους χώρους για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταφής των υπολοιμάτων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, είναι δηλαδή δουλειά της κυβέρνησης αυτό, με βάση τις τεκμηριωμένες μελέτες, επιστημονικοτεχνικές μελέτες, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, με όρους διαφάνειας όσο είναι δυνατόν να υπάρξει διαφάνεια και με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου της καθαριότητας. Η δραστηριότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, περιλαμβάνοντας και την ανακύκλωση, να ασκείται μόνο από τις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδέσμων δήμων κτλ., όπως προβλέπονται από τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας τους και στις οποίες πρέπει να υπαχθούν όλοι όσοι εργάζονται στην διαχείριση των απορριμμάτων και ασχολούνται σήμερα, απασχολούνται είτε σε δημοτικές επιχειρήσεις ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Και τέλος, να είναι οι σύνδεσμοι των Δήμων, εκείνη η ενιαία δημοτική φορείς διαχείρισης, μεταφόρτωσης κτλ., στην οποία διαχείριση θα περιλαμβάνεται και η αποκλειστική λειτουργία συναφών εγκαταστάσεων με ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα και του κοινωνικού τους, με διαφάνεια και απρόσκοπτη ένταξη όλων των ΟΤΑ που επιθυμούν, χωρίς γεωγραφικούς ή πολιτικούς περιορισμούς. Βέβαια, όπως σε κάθε πρόβλημα, πλέον και είναι καθαρό, τη λύση θα τη δώσει η λαϊκή πάλη και στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Η λαϊκή πάλη όμως που στο στόχαστρό της θα έχει την εξουσία των μονοπωλίων, που είναι καθαρό και στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων ότι αυτή η εξουσία των μονοπωλίων είναι που δημιουργεί τα προβλήματα και λαιλατεί τη ζωή των εργαζομένων. Εμείς και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, είχαμε τοποθετηθεί. Είπαμε ότι δεν πρόκειται για προσωρινή λύση καταρχήν, γιατί αυτή μπορεί να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι μικρή μονάδα. Είναι μια βιομηχανική εγκατάσταση βαριάς περιβαλλοντικής τουλάχιστον όχλησης. Από αυτή την άποψη είχαμε προειδοποιήσει και το Δήμο και είναι μέσα στην πόλη, έτσι, στα όρια της πόλης. Είχαμε προειδοποιήσει και το Δήμο και όσους ενέκριναν αυτή την πολιτική ότι θα βρουν αντιδράσεις και δικαιολογημένα οι κάτοικοι δικαιολογημένα αντιδρούν. Έτσι τους κοροϊδεύει ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που τους λένε ότι πρόκειται για μια μονάδα την οποία δεν αντιλαμβάνεται κανένας. Είναι μονάδα βαριάς περιβαλλοντικής όχλησης. Και οι κάτοικοι πρέπει να οργανώσουν τον αγώνα τους και βεβαίως μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε ότι θα έχουν και την αμέριστη συμπαραστασή μας, έτσι όπως και σε όλες τις κινητοποιήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι οφείλουν να κινητοποιούνται και διεκδικώντας δικαιώματα, είτε αυτά είναι εργασιακά, είτε περιβαλλοντικά, είτε δικαιώματα υγείας.